Ουσιαστικά θα ανοίξουμε. Φοροτεχνικά θέματα, έτσι, θέματα εργασιακά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μαυρονά, εργατολόγο, και τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, φοροτεχνικό. Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί και χρόνια σας πολλά. Καλημέρα, σας. Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον κύριο Μαυρονά τον ζηλεύουμε και λίγο, γιατί είναι στην Κέρκυρα. Στην πανέμορφο αυτό νησί. Άρα θα περάσετε καιρό 15 Αυγούστου. Εσείς κύριε Κρίγκα, πού είστε? Εντός της Αττικής. Εντός της Αττικής. Οι υποχρεώσεις μας δεν αφήνουν να είμαστε εκτός της Αττικής. Ωραία, μου δώσατε και πολύ ωραία πάσα. Κύριε Κρίγκα, είναι περίπου 500-550.000 που δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογική δήλωση. Μένουν δύο εβδομάδες σκάρτες. Προλαβαίνουμε? Εντάξει, κοιτάξτε, προλαβαίνουμε. Είναι σχετικό αν προλαβαίνουμε. Θα λέγαμε ότι μπορεί να προλαβαίναμε αν κατατείονταν, παράδειγμα, 30-40.000 δηλώσεις την ημέρα. Uh-huh. Διάβασα και ένα δημοσίευμα ότι είναι αρκετά επαρκής ο χρόνος. Δεν πρέπει να το αξιολογούμε έτσι. Εγώ, βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχω να σας πω ότι από τις 500 αυτές χιλιάδες, uh-huh, οι 250 περίπου χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις έχουν μέσα και ε3. Uh-huh. Δηλαδή αφορούν ελεύθερους, yeah, επαγγελματίες. Ξέρετε, οι δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών δεν είναι απλές, και για να μείνουν πιο πίσω αυτές οι δηλώσεις, προφανώς έχουν και κάποια πιο σύνθετα στοιχεία. Και βέβαια, να πούμε και κάτι σοβαρό, κάτι το οποίο είναι ο κ. Μαυρονάς είναι και δικηγόρος, θα το γνωρίζει, ότι ο νομικός κόσμος, παράδειγμα, δεν έχει καταληκτικές ημερομηνίες, τέτοιου είδους καταληκτικές ημερομηνίες εντός του Αυγούστου, τόσο δεσμευτικές ημερομηνίες. Άρα, γιατί εμείς οικονομολόγοι, δηλαδή, να μην μπορούμε να καθίσουμε μία εβδομάδα, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου? Άρα, θα ξέρετε, είναι η πιο σημαντική εβδομάδα τώρα. Αυτή η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, κάποιοι να δουν τις οικογένειές τους, να οργανώσουν λίγο και την οικογενειακή τους ζωή. Γιατί και εμείς, λοιπόν, να μην μπορούμε να έχουμε μία εβδομάδα ξεκούραση σε αυτό το κομμάτι? Άρα, νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί επιπλέον παράταση. Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη παράταση. Αν οι χρόνοι ήταν επαρκείες και από την ανεξάρτητη αρχή, εννοώ ότι αν είχαν ανοίξει άμεσα φορολογικές δηλώσεις, εμείς σαν οικονομικό επιμελητήριο έχουμε πει ότι από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, αν όλα δουλεύουν κανονικά, είναι ένας επαρκής χρόνος για να ολοκληρώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Επειδή όμως αυτοί οι χρόνοι δεν εφαρμόζονται και πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι χρόνοι θα πρέπει να εφαρμοστούν και η χρονιά του χρόνου θα πρέπει να είναι καταλυτική χρονιά, έτσι ώστε αυτό να το εφαρμόσουμε, νομίζω ότι το χρόνο θα έχουμε την απόλυτη επάρκεια. Τώρα, θεωρώ ότι ίσως κάποιες μέρες, αν δούμε από τον ρυθμό των φορολογικών δηλώσεων, δεν μιλάω ποτέ εύκολα για παράταση, αν δούμε ότι ο ρυθμός φορολογικών δηλώσεων απαιτεί κάποιες επιπλέον μέρες, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένα, γιατί αυτό νομοθετεί. Mm-hmm. Κύριε Μαυρονά, να πάμε και λίγο σε εσάς. Έχουμε ένα νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας με στόχο να ψηφιστεί στις αρχές Οκτωβρίου. Μία από αυτές τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται είναι η παραγραφή των χρεών στον ΕΦΚΑ, να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής στο μισό, από τα 20 έτη στα 10. Έτσι, και αυτό λογικά θα φέρει στην πόρτα της σύνταξης πολύ κόσμο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την περάσει. Ακριβώς. Μία από τις δύο βασικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου που θα ετοιμαστεί και θα κατατεθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και πάμε για ψήφιση τον Οκτώβριο, είναι η παραγραφή η δεκαετής των οφειλών. Ουσιαστικά έχουμε τη συμμόρφωση με την απόφαση 1833 του 2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όντως, με τον νόμο Κατρούγκαλου η παραγραφή ήταν 20ετής. Τώρα πάμε στα 10 έτη, άρα μιλάμε για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί το 2012 και πίσω. Και ποιους αφορά, κύριε Μαυρονά? Ποιους αφορά? Πολλούς αυτοαπασχολούμενους, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάμε για όσους είχαν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και δεν μπορούσαν να βγουν σε σύνταξη. Γιατί το όριο είναι 20.000 για τον ΕΦΚΑ γενικά και ειδικά για τον ΟΓΑ 6.000. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι οποίοι μπορούν να βγουν με 15 ετία, να το πούμε έτσι απλά, και έχουν συμπληρώσει τα 67 τους έτη και οι οφειλές αυτές δεν τους επιτρέπουν να βγουν, θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι με πρόσφατη νομοθέτηση δινόταν η ευκαιρία ακόμα και πάνω από 20.000 οφειλές να είχες, να κατέθετες για σύνταξη, απλά σου έρχεται ενημέρωση από τον ΕΦΤΑ ότι το υπερβάλλον ποσό πρέπει μέσα σε 2 μήνες να το εξοφλήσεις. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και χρησιμοποιήσουν και τη δυνατότητα του νέου νόμου, θα πρέπει να αλλάξει
αυτή η ειδοποίηση, γιατί μπορεί κάποιος να έχει 28.000, λέω εγώ, οφειλή, τώρα με αυτό να πέφτει στις 22.000. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το ποσό. Το άλλο σημαντικό που έρχεται με το νομοσχέδιο. Κύριε Μαυρουνά, πριν πάμε λίγο στο άλλο, να σας κάνω μια ερώτηση. Ας υποθέσουμε ένας ότι έχει χρέη 25.000 ευρώ και λόγω της παραγραφής, ξέρω εγώ, πέφτει το χρέος του στο μισό. Μπορεί να βγει στη σύνταξη, αν υποθέσουμε ότι θα χάνει και ασφαλιστικό χρόνο όμως. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Μπράβο. Εάν κάποιος θέλει να βγει, χρειάζεται να βγει από τα 62 με 40 ετία, προφανώς δεν θα μπορεί να βγει στη σύνταξη, γιατί θα χάνει, αντιλαμβάνεστε, 10 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών. Αν όμως κάποιος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 67, από εκεί χρειαζόμαστε τα μίνιμουμ όρια ασφάλισης. 15 ή 20, είναι πιο συμφέρον γι' αυτό να αποποιηθεί αυτούς τους χρόνους ασφάλισης για να κερδίσει το δικαίωμα να βγει στη σύνταξη. Κάτι που μέχρι πρότινος, εάν του έλειπαν 10 χρόνια, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Άρα μιλάμε για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν τα ηλικιακά όρια και τα και λίγα χρόνια ασφάλισης. Αυτούς θα τους βολέψει και θα φύγουν πάρα αυτά στη σύνταξη. Είναι πολλοί οι οποίοι περιμένουν έχοντας συμπληρώσει την ηλικία των 67. Ναι. Για πείτε μας, κύριε Κρίγκα, το δικό σας το σχόλιο πάνω σε αυτό. Ήθελα, επειδή ζούμε καθημερινά τις επιχειρήσεις, εδώ ίσως θα ήταν η μεγάλη ευκαιρία και από το Υπουργείο Εργασίας να πάρει τη σκυτάλη από αυτή τη σοβαρή απόφαση ολομέλειου Συμβουλίου της Επικρατείας και κάποια στιγμή να πάει να πει: είχαμε τον νόμο Κατρούγκαλου στην 20ετία. Πριν τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν η 10ετία. Γιατί κάποια στιγμή στη χώρα μας να μην λειτουργήσει το αυτονόητο, αυτό το οποίο είναι ηθικά δεδομένο για τις επιχειρήσεις, δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Ποιο είναι αυτό? 5ετία η παραγραφή, όπως είναι στα φορολογικά χρέη. Έχουμε τα ασφαλιστικά δεδομένα πλέον των επιχειρήσεων και των εργαζομένων των επιχειρήσεων, τα οποία υπέρχουν μέσα στο εργάνι. Όλα τα στοιχεία και ασφαλιστικά και εργατικά πλέον είναι δηλωμένα μέσα στο εργάνι. Τι είναι αυτό που μας κρατάει και δεν μας πάει στην 5ετία? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Ο νόμος Κατρούγκαλο, ο προηγούμενος νόμος για την 20ετία, ξέρετε τι έλεγε? Έλεγε ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να μείνει όμηρος 20ετίας ελέγχου, έτσι ώστε το ΙΚΑ δηλαδή θα μπορεί να ελέγξει μια επιχείρηση μετά από 20 χρόνια. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν μετά από 20 χρόνια? Πάμε στη 10ετία. Ένας θεωρητικά επαρκής χρόνος, γιατί δεν θέλουν να χάσουν και στοιχεία που ίσως κάποιες επιχειρήσεις δεν θα δήλωναν όλα τα δεδομένα των εργαζομένων. Μα πλέον όλα τα δεδομένα υπάρχουν στο εργάνι. Γιατί να μην, αυτή τη στιγμή που τα έχουμε όλα δηλωμένα, γιατί να μην πάμε στην 5ετία, όπως είναι και τα φορολογικά? Το ρεπορτάζ πάντως λέει, κύριε Κρίγκα, ότι η 5ετία τη σκέφτονται, αλλά για μετά από το 2027 και μετά. Να ισχύσει. Έστω και σωστή η παρατήρησή σας, αλλά τουλάχιστον να μπούμε κάποια στιγμή στο σωστό τρόπο εφαρμογής των νόμων. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλες παραγραφές. Υπάρχουν όλα τα δεδομένα πλέον, τα πάντα δηλώνονται στην ώρα τους, σε πραγματικούς χρόνους. Άρα νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό το οποίο η φορολογία έχει προβλέψει, την παραγραφή στην 5ετία. Και για να προλάβουμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, κύριε Μαυρονά, έχουμε πέρα από αυτό το κομμάτι της παραγραφής των χρεών, οι συνταξιούχοι έχουν να περιμένουν και μια έτσι σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους. Μαθαίνουμε μέχρι 6,5% ότι μπορεί να φτάσει αυτή. Ποιους θα αφορά? Αν κάτσουν τα πράγματα. Τα δημοσιονομικά, αν πάνε ό,τι θα περιμένουν. Αν είναι η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός το 13, θα είναι και ένα σχόλιο εκτός από τη αύξηση των συντάξεων, κύριε Μαυρονάκη, για τη δεύτερη μεγάλη ρύθμιση στο νομοσχέδιο, για την εξομοίωση των δόσεων σε εφορία και ΕΦΚΑ. Ακριβώς. Εδώ, όντως, όπως πολύ σωστά προτείνει και ο κύριος Κρίγκας, έχουμε εξομοίωση και εναρμονισμό της λογικής της αντιμετώπισης των δόσεων. Πάμε από τις 12 στις 24. Οπότε, τι περίπτωση έχουμε? Έχουμε κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε να μπει στις ρυθμίσεις, στις 12 δόσεις. Πάει στις 24, θα το σκεφτεί, θα μπει. Έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ήδη στις 12 δόσεις για τον ΕΦΚΑ και έχει μια δόση, λέω εγώ, 500 ευρώ το μήνα. Με αυτό, με τις 24, θα πάει σε 24 δόσεις και η δόση θα μειωθεί στο μισό. Έχουμε λοιπόν πολλούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει χρέη μέσα στον κορονοϊό και είναι πάρα πολλοί αυτοί, λόγω της δυστοκίας της οικονομικής, οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη δόση και θα έχουμε πλέον ενιαίους κανόνες για την οφειλή, για τις οφειλές προς την ΑΔΕ και προς τον ΕΦΚΑ. Και κάτι τελευταίο να πούμε για την παραγραφή, να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι ότι όταν λέμε ότι δεν έχει διακοπεί η παραγραφή, λέμε ότι δεν έχουν ασκηθεί
μέτρα τα οποία τη διακόπτουν, δηλαδή πληστηριασμοί από τον ΕΦΚΑ ή από το ΚΕΟ ή κατασχέσεις λογαριασμών. Εάν έχει ασκηθεί κάποιο τέτοιο μέτρο, τότε έχει διακοπεί η περιγραφή, η παραγραφή και δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή ο ενδιαφερόμενος. Για τις αυξήσεις, όσο καλπάζουν αυτά τα μεγέθη και όσο έχουμε πρόβλεψη για αύξηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση. Στην αρχή λέγαμε για 5%, αυτή τη στιγμή οι προβολές λένε για πάνω από το 6% και βέβαια αυτό θα είναι προς όφελος των συνταξιούχων. Πάντως εκεί θα υπάρχει ένα θέμα με την προσωπική διαφορά, όπως καταλαβαίνουμε, για μερικούς συνταξιούχους, έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρονά? Δηλαδή μπορεί να λάβουν λιγότερα από ό,τι περιμένουν. Για τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν μεγάλες προσωπικές διαφορές. Αυτοί θα δουν την προσωπική διαφορά να μειώνεται, αλλά και για αυτούς σε ένα βάθος τριετίας-τετραετίας προς όφελός τους θα είναι, γιατί θα την μηδενίσουν και θα αρχίσουν να παίρνουν και πραγματικές αυξήσεις. Όλοι όμως οι νέοι συνταξιούχοι, αυτοί που βγαίνουν με το καθεστώς Κατρούγκαλου και μετά, από 13 Μαΐου του 2016, θα δουν αυξήσεις πραγματικές. Μικρές, μέτρες και μεγαλύτερες. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Κρίγκα, μία ερώτηση και σε εσάς. Επαρκεί το υπάρχουν πλαίσιο των 24 δόσεων στην εφορία ή 48 σε έκτακτες περιπτώσεις, ή θα πρέπει να γίνει μία ακόμη ρύθμιση με πολλές οφειλές, διότι έχουν μαζευτεί κάποια χρέη και μέσα στην πανδημία? Θεωρώ ότι το ερώτημα σας είναι και το χαρακτηριστικό, γιατί πραγματευτεί αρκετά χρέη τα οποία ήταν και προ-COVID και μετά COVID. Εγώ θα έλεγα ότι χρέη τα οποία έχουν χαθεί με παλιές ρυθμίσεις, να ξεκινήσουμε από εκεί, με παλιές ρυθμίσεις των 100-120 δόσεων, ακόμη και αν δεν ήταν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στο COVID, οι αυτού του είδους οι δύο ρυθμίσεις, το 100 και το 120 δόσεων, για τους ανθρώπους που τουλάχιστον τις είχαν, να επανενεργοποιηθούν. Πιστέψτε με ότι έτσι θα φύγει ένα μεγάλο κομμάτι, για ανθρώπους που τις είχαν κάνει τις ρυθμίσεις, θα φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από τα χρέη τα οποία συσσωρεύονται. Και το λέω γιατί, αυτή τη στιγμή από το Σεπτέμβριο θα ενεργοποιηθεί και ένα ακόμη όπλο πραγματικά για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πλέον το κράτος μπαίνει σε μια διαλειτουργικότητα με απόφαση την οποία είχαμε προλίγο ημερών και το λέω στην εκπομπή σας. Δόθηκε εντολή σε όλους τους φορούς του ελληνικού δημοσίου να συσσωρεύουν ό,τι στοιχεία μπορούν να έχουν, έτσι ώστε όλα τα χρέη πλέον να μαζεύονται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ΕΣΠΡΑΞ που υπάρχει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και από εκεί να μπορούν να βλέπουν ποια είναι η δυνατότητα ενός οφειλέτη να μπορεί να πληρώσει τις δόσεις τους. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Θα ήθελα να την κρατήσετε και να τη χρησιμοποιήσετε και σαν ερώτημα σε μία από τις επόμενες εκπομπές σας. Κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσουμε και για το κατάσχετο των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Όταν σε μία επιχείρηση έχουμε δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, πραγματικά μιλάμε για πνιγμό εκείνη τη στιγμή της επιχείρησης, γιατί δεν δίνεται δυνατότητα, δεσμεύονται όλα τα χρήματα και δεν δίνεται δυνατότητα να πληρωθούν είτε εργαζόμενοι, είτε προμηθευτές, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Θα πρέπει να επεξεργαστούν ένα σύγχρονο σχέδιο, γιατί αυτά ήταν μέτρα, ήταν μέτρα τα οποία υπήρχαν τα μνημονιακά χρόνια. Πρέπει να πάμε σε ένα σύγχρονο σχέδιο το οποίο θα δίνει ανάσα στην επιχείρηση να μπορεί να ρυθμίσει, να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, αλλά να συνεχίσει να ζει. Να ζει η ελληνική επιχείρηση, οι εργαζόμενοι της και οι προμηθευτές της. Πολύ ευχαριστούμε και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Μαυρονά και τον κύριο Κρίγκα. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.